Και κάνετε ένα σημαντικό και αποδοτικό έργο. Σας ευχαριστούμε γιατί είστε μαζί μας. Μας αξιώνει ο Θεός και φέτος να εορτάσουμε την Αγία μας Παρασκευή, αυτή τη μεγάλη πανήγυρη του καλοκαιριού εδώ στην πόλη της Ναυπάκτου και γενικότερα στην επαρχία της Ναυπάκτου, γιατί δεν υπάρχει χωριό στην Ναυπάκτου και στην επαρχία της Ναυπάκτου που να μην έχει η εκκλησία ή εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Οπότε σήμερα και αύριο γίνονται πανηγύρι σε όλα τα χωριά της Ναυπακτίας. Η Αγία Παρασκευή ήταν μια πολύ μεγάλη Αγία, είχε πάρα πολλά προσόντα και χαρίσματα, είχε πλούτο, είχε χαρίσματα, είχε ομορφιά, είχε γνώση, είχε εξωτερική λεβεντιά θα λέγαμε, αλλά κυρίως είχε πίστη μεγάλη στο Θεό. Είχε την αλήθεια, γιατί γνώρισε τον Χριστό και ο Χριστός είναι η αλήθεια. Από την άλλη μεριά υπήρχαν οι άλλοι οι οποίοι την επιβολεύονταν, οι οποίοι τη συκοφάντησαν, τη διέβαλαν, στη συνέχεια την βασάνισαν πάρα πολύ σκληρά και βεβαίως την σκότωσαν. Αυτό σημαίνει ότι η Αγία Παρασκευή και την αλήθεια και οι άλλοι είχαν το ψέμα και τη διαβολή. Αλλά μέσα στην ιστορία οι πατέρες της Εκκλησίας ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό της αλήθειας και μας είπαν, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για παράδειγμα, ότι η αλήθεια είναι το ενιαίο, είναι απλή και ενιαία, δεν είναι πολυσχηδής. Δεν διαιρείται σε πολλά πράγματα. Αντίθετα, το ψέμα είναι πολυσχηδές. Η αλήθεια είναι, αποτελεί μια ενότητα, είτε είναι κάτι το ενιαίο. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θα πει ότι η αλήθεια και μάλιστα οι αληθινοί λόγοι είναι δυνατοί λίθοι που καταστρέφουν τον θηριώδη άνθρωπο και το θηριώδες ψέμα. Επομένως, η αλήθεια στην πραγματικότητα υπερβαίνει το χρόνο, όχι απλώς συνδέεται με μερικά πράγματα, γιατί ο καθένας έχει τη δική του άποψη περί της αλήθειας. Υπάρχει μεγάλη υποκειμενικότητα, είναι αυτή που ξεπερνά το χρόνο. Εδώ για παράδειγμα βλέπουμε παρέμεινε η Αγία Παρασκευή για 19 αιώνες, γιατί εμαρτύρησε το δεύτερο στα μισά του δεύτερου αιώνος. Εμαρτύρησε και παραμένει στους αιώνας, ενώ ο Αντωνίνος, ο οποίος την υπέβαλε σε φοβερά και εφικτά μαρτύρια, εξαφανίστηκε και μόνο σώζεται σε μερικές βιβλιοθήκες στα βιβλία των βιβλιοθηκών. Η αλήθεια ξεπερνά το χρόνο, η αλήθεια συνδέεται με την ελευθερία, η αλήθεια είναι αυτός ο Χριστός. Το αντορισμός της είδησης, όταν λέμε τι είναι η είδηση στην πραγματικότητα, είναι πάντοτε με το κακό. Ένα αεροπλάνο θα πέσει, είναι είδηση. Χιλιάδες αεροπλάνα την ημέρα πετάνε στον ουρανό, δεν αποτελεί την είδηση. Η είδηση είναι κάτι που έχει σχέση με το κακό και όχι με το καλό. Που σημαίνει γενικότερα ότι επικρατεί η πλαστικότητα στην κοινωνία μας, το ψέμα,
η συκοφαντία, η διαβολή και η πλάνη. Και όταν δει κανείς τα πράγματα θα διαπιστώσει ότι οι δημόσιες σχέσεις, ακόμη δε και όλες οι άλλες οι ενέργειες που γίνονται οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης, επιπλέον δε όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία σήμερα και είναι ευλογία που τα έχουμε, αλλά δυστυχώς οι σελίδες ηλεκτρονικές της κοινωνικής διαδικτύωσης και όλα τα άλλα και οι προσωπικές ιστοσελίδες, την πλάνη, τη συκοφαντία και το ψεύδος διαλαλούν, ώστε άνθρωποι, κοινωνιολόγοι, επιστήμονες να διαλαλούν και να λένε ότι τελικά στη σημερινή κοινωνία υπάρχει μια ηλεκτρονική ανθρωποφαγία και μέσα στα ηλεκτρονικά μέσα, στην πραγματικότητα κυκλοφορεί, όπως λένε οι κοινωνιολόγοι, το ανώνυμο κτίνος. Η ανωνυμία, ο άνθρωπος που κρύβεται κάτω από την ανωνυμία και διαλαλεί και επεκτείνει το ψεύδος και τη συκοφαντία. Αλλά τελικά, όσο να δηλητηριαστεί η κοινωνία που δηλητηριάζεται από τέτοια ψεύδι και αναλήθειες και πλάνες, τελικά επικρατεί η αλήθεια εις το δυναικές. Η αλήθεια μένει στους αιώνες. Στους αιώνες γιατί ήταν αληθινή και υποστήριξε την αλήθεια, ενώ όλοι οι άλλοι που διαλαλούσαν το ψεύδος και την πλάνη διαλύθηκαν σαν οι αράχνοι, σαν οι πομφόλιγες, σαν ένας καπνός. Η αλήθεια μένει εις τον αιώνα. Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά, με ευλογία και δύναμη, αλλά να αναζητάμε συγχρόνως την αλήθεια και όχι μόνο να τη βρίσκουμε, αλλά μην την κρύβουμε, να τη διαλαλούμε, ώστε να εκδιώκεται μέσα από την κοινωνία μας το δηλητήριο της συκοφαντίας, της πλάνης, του ψεύδους και να δούμε καλύτερες μέρες, μια κοινωνία δημοκρατικότερη, γιατί εκεί που υπάρχει η αλήθεια και η ελευθερία, εκεί υπάρχει η δημοκρατία. Χρόνια πολλά.